Κυρίες και κύριοι, σήμερα στις 7:30 ξεκίνησε η 2ωρη αποχή από τα μαθήματα των παιδιών εδώ στο Δάλι, το 3ο Δημοτικό Ιδαλίου. Βεβαίως αφορά και αυτή η 2ωρη αποχή από τα μαθήματα, τα όσα συμβαίνουν με τα ασφαλτικά. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, τον κύριο Θεοπέμπτου. Κύριο Θεοπέμπτου, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δεν κατάφερε το κράτος να πει στο δικαστήριο, γι' αυτό και η απόφαση που λήφθηκε ήταν αυτή, κύριε Θεοπέμπτου. Ναι, ήταν δύσκολο να αποδειχθεί το θέμα της οχληρίας. Mm-hmm. Μας το είχαν πει και οι κυβερνητικοί υπαλλήλοι, νομίζω το ανάφερα και πιο πριν. Βεβαίως, το είχαμε κάνει και θέμα. Mm-hmm. Ναι, τη δυσκολία που είχα για τούτον τον λόγο. Εγώ νιώθω ότι έπρεπε να παρέμβει έντονα και το Υπουργείο Παιδείας για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ένας γονιός παραδίδει τα παιδιά του σε ένα σχολείο, αναλαμβάνει το σχολείο τη φροντίδα τους και έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία τους, και μάλιστα κάνουμε και σχέδια για τούτον τον λόγο. Και στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας, και το γνωρίζει το πρόβλημα, γιατί πριν αρνείτον το Υπουργείο ότι υπήρχε πρόβλημα το οποίο είχε υπόψη του, εδώ και χρόνια τώρα γνωρίζει το πρόβλημα του Υπουργείου Παιδείας, και πρέπει και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να παρέμβει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να παραδίδω τα παιδιά μου σε ένα σχολείο, το οποίο σχολείο να είναι εκεί τα παιδιά και να αναπνέουν αυτή την κατάσταση με τον αέρα. Mm-hmm. Και σας το λέω, έχω πάει και εγώ στο σχολείο, και μάλιστα δεν αντέχεις να βγεις από το αυτοκίνητο. Όχι να έχω τα παιδιά μου μέσα στην τάξη να κάνω μάθημα. Και μάλιστα τα παιδιά, τα νεαρά, οι νεαρής ηλικίας άτομα, mm-hmm. οι ανθρώποι, έχουν ένα πρόβλημα στο ότι αναπνέουν 2, 3, μπορεί και 5 φορές, ανάλογα με την ηλικία, πιο πολύ αέρα ανακυλών από ότι ένας ενήλικας. Που σημαίνει ότι η μικρή μάζα από τη μια και το γεγονός ότι αναπνέουν πολύ αέρα σε σχέση με το βάρος τους, αυτό σημαίνει ότι είναι οι πρώτοι οι οποίοι μαζεύουν οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα θέματα της ποιότητας του αέρα των παιδιών. Μάλιστα. Και όμως βλέπουμε το Υπουργείο να στέλνει και να δέχεται παιδιά στο σχολείο χωρίς να κάνει κανένα παρέμβαση. Να υπενθυμίσουμε λίγο, εάν έχουν γίνει έρευνες για ρύπανση του αέρα, αν υπάρχουν τέτοιες έρευνες και μελέτες που μπορούσαν να γίνουν και για την ρύπανση του αέρα και για την ρύπανση γενικότερα της περιοχής εκεί. Έχουν γίνει μελέτες? Εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει αναλάβει μια επίσημη μελέτη το ίδιο το κράτος που να αποδεικνύει αυτό το θέμα. Και εγώ λέω ότι όταν ήθελαν μπορούσαν, γιατί στο τμήμα μου στο ΤΕΠΑΚ, στο τμήμα που ήμουν πριν στο ΤΕΠΑΚ, έχουν τον εξοπλισμό και μπορούν να κάνουν μετρήσεις, και μάλιστα εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι εύκολο να το βρεις, ακόμα και στην περιοχή. Επομένως, εγώ λέω ότι αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση να βοηθήσει, θα έρχονταν σε επαφή με το ΤΕΠΑΚ ή οποιοδήποτε άλλο έχει τον εξοπλισμό, να κάνουν τις μετρήσεις. Να θυμίσω ότι η τεχνολογία σήμερα μπορείς να πάρεις και το μηχάνημα επιτόπου ή ακόμα να βάλεις μια μικρή αντλία η οποία μαζεύει αέρα και παίρνεις τον αέρα και κάνεις την ανάλυση στο εργαστήριο σου, αν δεν έχεις τα μηχανήματα να κάνεις mm-hmm. επιτόπου. Η τεχνολογία υπάρχει. Η θέληση δεν βλέπουμε να υπάρχει. Αλλά και από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι βρεθεί οποιαδήποτε επικίνδυνες ουσίες στον αέρα, θα πρέπει και η κυβέρνηση να είναι έτοιμη να δράσει. Δηλαδή, χρειάζεται να αλλάξουμε νομοθεσίες, χρειάζεται να ξασκήσουμε πιέσεις, χρειάζεται να σταματήσουμε να αγοράζουμε τούτα τα ασφαλτικά, την άσφαλτο. Έχουμε ασφαλτικά τα οποία είναι παράνομα και ακόμα συνεχίζουν να πουλούν στο κράτος, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει, επαναλαμβάνω, η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, ακόμα και οι όροι των προσφορών. Mm-hmm. Επομένως, αν ήθελαν mm-hmm. να δημιουργήσουν πρόβλημα στις εταιρείες να φύγουν και από μόνες τους, μπορούσαν. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στην συνάδελφο, τη Μαρία την Ανδρονίκου. Κυρία Θεοπέμπτου, είναι εκεί στο σχολείο. Μαρία μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Είμαστε εδώ στο ΓΑΜΑ Δημοτικό Ιδαλίου. Είναι μία από τις πολλές φορές που έχουμε έρθει. Αυτή τη φορά, για ακόμα μια φορά, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί
θα προχωρήσουν σε μια δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους, λοιπόν, η οποία έχει ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 9.30. Να πούμε ότι στο πλευρό μαθητών και εκπαιδευτικών βρίσκεται τόσο υποεδός και ο Σύνδεσμος Γονείων του Σχολείου, έτσι ως μια συλλογική προσπάθεια για να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει εδώ την περιοχή της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τα ασφαλτικά εργοστάσια με τους ρύπους που εκπέμπουν. Έχει κολλήσει τώρα το μυαλό μου. Δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε μαζί μας κάποιες κυρίες, οι οποίες είναι από την ομάδα πρωτοβουλίας των μητέρων της ενορίας εδώ. Είναι η κυρία Κρίστη Ζεύκη, η οποία θα μας πει έτσι δύο κουβέντες. Να σας πω ότι πιο οργανωμένα, πιο μαζικά, θα έχουμε εδώ κόσμο στις 8.30, όπου θα ξανασυνδεθούμε. Βεβαίως. Να σας δώσουμε την εικόνα και θα έχουμε ενδεικτικά και μια ομάδα μαθητών, όπου αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των μέτρων δεν μπορεί να είναι μεγάλη. Κυρία Ζεύκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, άλλη μια προσπάθεια για να δώσουμε τέλος σε αυτό το πρόβλημα που σας δυσκολεύεται όλο αυτόν τον καιρό. Είμαστε τρομερά απογοητευμένοι όλοι οι κάτοικοι εδώ, γιατί κανένας δεν μας δίνει σημασία. Όσες προσπάθειες και να κάνουμε, η πολιτεία δεν μας ακούει. Mm-hmm. Και καθημερινά αναπνέουμε το μαζού των εργοστασίων εδώ. Μάλιστα. Σήμερα ποια είναι η πρόθεσή σας, μέχρι πού θα φτάσετε? Μέχρι στα άκρα. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Και στη διαμαρτυρία μας στις 27 καλούμε όλον τον κόσμο να μας υποστηρίξει. Θα κάνετε έτσι με πιο μαζική διαμαρτυρία στις 27 Μαρτίου, όπου θα συγκεντρωθείτε εδώ? Ναι, θα συγκεντρωθούμε εδώ, θα ξεκινήσουμε μέχρι το Προεδρικό. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε μαζί μας και μία γιαγιά, είναι η κυρία Λένια Φιλιππίδου. Όπως βλέπετε, έχει φέρει και τα παιδιά της, τα εγγόνια της εδώ. Είναι μαθητής του Δημοτικού και μαθητής του Νηπιαγωγείου. Θέλω να μας πείτε εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό. Τι να πω, εδώ και 8 χρόνια προσπαθούμε για να φύγουν τα ασφαλτικά. Τώρα υπάρχει ο κορονοϊός, όλοι βλέπουν τον κορονοϊό, αλλά δεν βλέπουν τα ασφαλτικά. Είμαστε εδώ, αναπνέουμε το μαζούτ. Προσπαθούμε, κανένας δεν ακούει. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, πάρα πολύ θυμωμένοι. Ή θα φτάσουμε μέχρι τα άκρα για να βρούμε κάποιο δίκαιο. Δεν πιστεύω ότι τόσο μεγάλη η Κύπρος δεν μπορούν να πάρουν τα ασφαλτικά κάπου που να μην επηρεάζει κόσμο. Εκεί που λένε να τα πάρουν, δεν μπορούν, διότι έχει κόσμο. Δεν θέλουμε να φύγει το πρόβλημα από εδώ και να πάει εκεί που έχει άλλον κόσμο. Η Κύπρος είναι μεγάλη, μπορούν να τα πάρουν κάπου που δεν υπάρχει κόσμο. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι να κάνουμε άλλο? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δύο φορές μου έχει υποσχεθεί ότι θα κάνουμε τα υπομονή και θα φύγω. Πότε θα φύγω? Να τα κλείσουν, βρε, τα γέρημα. Να τα κλείσουν. 600.000 κόσμος είμαστε. Εν έχουν καρδιά να βλέπουν τα μωρά, 600 μωρά εδώ στο σχολείο, να αναπνέουν τούτο το πράγμα καθημερινό. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα του σχολείου τους δεν γίνεται κανονικά, όπως γίνεται στα άλλα σχολεία. Δηλαδή, τι εννοείται? Στο δικό μας σχολείο. Στο διάλειμμα δεν δικαιούνται να τρέχουν, γιατί είναι να αναπνεύσουν το μαζί τους και βάλουν τους να κάθονται σε παγκάκια, να μην τρέχουν, να μην αναπνέουν. Δηλαδή, δεν μας κλείσετε, δεν κάνει μας τα κλείσετε λόγω του κορονοϊού. Κλείτε μας το για τα μωρά που έφορουν μάσκα. Θα πάω εδώ στη μικρή μας φίλη, θέλω να μου πεις το όνομά σου. Αλεξάνδρα. Εσύ σε ποια τάξη είσαι? Δευτέρες. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις πώς σε επηρεάζει εσέναν αυτή η κατάσταση. Το διάλειμμα δηλαδή πρέπει να κάθεστε έτσι σε μια γωνιά, να μην παίζετε για να μην αναπνέετε. Περίγραψε μου έτσι λίγο πώς το βιώνετε. Η δασκάλα μας λέει να μην κοντεύουμε τον έναν μαζί με τον άλλον, γιατί μπορεί να κολλήσουμε κορονοϊόν. Πέρα από τον κορονοϊό, που καλά κάνετε και κρατάτε τις αποστάσεις σας, γιατί έτσι πρέπει. Εδώ η κατάσταση με τη ρήπανση, με το μαζούτ που αναπνέεται, την μυρωδιά, την έντονη, σας επηρεάζει? Ναι.
Σας δυσκολεύει? Λίγο. Πώς σας δυσκολεύει? Επειδή... Δεν μπορείτε να αναπνεύσετε κανονικά ίσως, ναι. Νομίζω η φίλη μου δαμέ ντράπηκε λίγο τώρα. Έπια την λίγο να ετοιμαστεί, θα ήθελα εσάς ως μητέρα, αν σας κάνει παράπονα. Μου κάνει παράπονα κάθε μέρα ότι αναπνέει αυτό όλο που αναπνέουμε όλοι και ελπίζω αυτό όλο να σταματήσει κάποια στιγμή. Έχουμε κουραστεί όλοι κάτι και εδώ. Νομίζω δεν ακουγόμαστε, δεν θέλουν να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εμείς δεν θα τα παρετήσουμε. Θα συνεχίσουμε, θα φτάσουμε μέχρι τα άκρα, γιατί θέλουμε να έχουμε την υγεία μας όλοι και τα παιδιά μας. Πρέπει να σταματήσουν να μας δηλητηριάζουν. Όπως θέλουν εκείνοι να πνέουν καθαρόν αέρα, θέλουμε και εμείς. Είμαστε και εμείς άνθρωποι αυτής της γης εδώ. Μάλιστα. Πρέπει να τα καταλάβουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, Κατερίνα. Μαρία, θα επιστρέψει. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Θα επιστρέψουμε, αυτό θα έλεγα τώρα, 8 και 30 θα είναι εδώ. Όλα τα οργανωμένα σύνολα τα οποία... στέκονται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη διαμαρτυρία, για να μας δώσουν έτσι μια πιο γενική εικόνα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναέχουμε σύνδεση, κυρίες και κύριοι, μαζί με την Μαρία. Να επιστρέψουμε στον κύριο Θεοπέμπτου. Κύριε Θεοπέμπτου, έτσι απλώς ακούσαμε και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τις μαμάδες, τις γιαγιάδες, τους ανθρώπους που ζουν εκεί στο Δάλι να διαμαρτύρονται και να λένε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα τους, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν. Λύστε μου μια απορία. Μπορεί να μην κατέχω καλά τα θέματα νομικής φύσεως κτλ. Μπορεί να γίνει κάτι ή απλώς αυτό το πράγμα που ζούμε θα διαιωνίζεται μέχρι να δούμε τι άλλο. Δηλαδή για να πάρουμε και μια απάντηση εμείς. Γιατί ασχολούμαστε, μας ενδιαφέρει το θέμα. Μπορεί να βγει κάτι από όλο αυτό? Η εισήγηση που έχω κάνει στους κατοίκους είναι ότι πρέπει να κάνουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνεις καταγγελία, σε δύο τόπους να κάνεις καταγγελία. Το ένα γίνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο είναι να γίνει μια καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών. Ναι. Ιδιαίτερα επειδή μιλούμε για πολύ μεγάλους αριθμούς ατόμων που επηρεάζονται, καταλαβαίνετε ότι όταν γίνει μια μαζική καταγγελία, ανεβαίνει πάνω σε προτεραιότητα διαχείρισης από την ίδια την Επιτροπή. Mm-hmm. Επομένως, η δική μου η σύσταση είναι ότι έπρεπε εδώ και καιρό να γίνει αυτή η καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Αναφορών. Η καταγγελία είναι εύκολη να γίνει. Μπορεί να γίνει και στα Λευκοσία, ή να συμπληρωθεί το έντυπο το οποίο υπάρχει πάνω στις ιστοσελίδες και της Επιτροπής και της Ευρωβουλής. Μπορούν να εμπλακούν και οι ευρωβουλευτές, οι Κύπροι ευρωβουλευτές, μπορούν να μεταφέρουν θέμα, μπορούν να κάνουν θέμα και εκεί? Μπορούν να κάνουν και θέμα εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει η καταγγελία, να υπάρχουν τα έγγραφα, ούτως ώστε να μπορούν να τα προωθήσουν. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της ερώτησης που κάνουμε και εμείς στη Κυπριακή Βουλή. Ναι. Η καταγγελία θα είναι, καταγγέλνουμε ποιους αυτή τη στιγμή? Καταγγέλλω την κυβέρνηση ή το κράτος που δεν μπορεί να με προστατεύσει? Καταγγέλλω τα υποστατικά? Τι καταγγέλλω ακριβώς? Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση να προστατεύσει την υγεία μας. Άρα ουσιαστικά καταγγέλλω το κράτος. Ναι. Κάνεις μία αναφορά στην οποία λέεις ότι εγώ ζω εδώ, είμαστε 5.000 κάτοικοι, κάναμε όλα αυτά τα διαβήματα, εξηγάς τι έχεις κάνει και μάλιστα έχει πολλές φορές που μπορεί να σε καλέσουν να πας στις Βρυξέλλες να κάνεις να κάνεις παρουσίαση του προβλήματος στην περίπτωση της Επιτροπής Αναφορών.
Στην περίπτωση της Επιτροπής Αναφορών, να πω ότι βοήθησα τότε και εγώ τους κατοίκους στην επαρχία Λάρνακας για το βιομηχανικό λιμάνι στην πόλη της Λάρνακας. Ναι. Και επήγαν στις Βρυξέλλες, έκαναν παρουσίαση στην Ευρωβουλή και ήρθαν πίσω και η Επιτροπή Αναφορών ήρθε επίσκεψη στην Κύπρο και είδαν το πρόβλημα από κοντά. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναφορά γίνεται και εκεί εύκολα. Υπάρχει και ειδική φόρμα την οποία συμπληρώνεις στο διαδίκτυο και εκείνοι απευθύνονται κατευθείαν στην κυβέρνηση και ζητούν εξηγήσεις. Και επαναλαμβάνω ότι όσο πιο πολλοί κάνουν αυτή την υποβολή παραπώνου, τόσο πιο πάνω πηγαίνει στην προτεραιότητα διαχείρισης είτε της Επιτροπής είτε της Ευρωβουλής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά με δική του παρέμβαση. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν έχει εννοώ την εξουσία να κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει, ναι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν για παράδειγμα προκαλείται οχληρία, μπορούσαμε να σταματήσουμε να αγοράζουμε ασφάλτο από τα συγκεκριμένα εργοστάσια. Να θυμίσω ότι αυτά τα εργοστάσια στην πλειοψηφία η δουλειά που κάνουν είναι να πουλούν ασφάλτο στην κυβέρνηση. Ο μεγαλύτερος τους πελάτες είναι η κυβέρνηση με τους δρόμους. Ναι. Επομένως, μπορούσε να ασκήσουν πίεση διαμέσου εκείνης της διαδικασίας. Να πω επίσης ότι μπορούσε να δώσουν εντολές και πιο πριν για την εξέπρεση του χώρου, πρώτα από μελέτη της κυβέρνησης, η οποία έχει το Τμήμα Μετεωρολογίας, το οποίο μπορεί να κάνει αυτές τις εξειδικευμένες μελέτες, να βρουν τον χώρο και να τα πάρουν. Να. Αλλά και το άλλο πράγμα που δεν μπορώ να μην το πω, εάν σταματήσουμε να κάνουμε συνέχεια δρόμους και δώκουμε λίγα λεφτά στις δημόσιες συγκοινωνίες, δεν θα έχουν ούτε δουλειά τα πολλά ασφαλτικά που έχουμε στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοπέμπτου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Ασχέτως με όλα αυτά, εγώ έχω ήδη συμβουλεύσει και θέλω να το πω και δημόσια. Εάν μια οικογένεια το βράδυ τα παιδιά ιδιαίτερα κοιμούνται και μπαίνει μυρωδιά μέσα στο υπνοδωμάτιο, τότε θα είναι καλά να αγοράσουν ένα σύστημα καθαρισμού του αέρα. Είναι μικρά συστήματα, είναι τα λεγόμενα air filters, δεν μιλώ για ιονιστές, μάλιστα, τα οποία αφήνεις μέσα στο δωμάτιο και καθαρίζουν τον αέρα για να τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι πολλές οι ώρες που μένει κάποιος κλειστός μέσα στο δωμάτιο. Αν σκεφτείτε ότι κοιμόμαστε περίπου 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ, σημαίνει ότι είσαι εκεί περιορισμένος και αναπνέεις αυτόν τον αέρα. Και μπορούσαν μάλιστα, εγώ θα τους έλεγα, να τρέξουν ξοπίσω από την κυβέρνηση αυτός ο κόσμος ο οποίος επηρεάζεται, τουλάχιστον να εξασφαλίσει αυτόν το μηχάνημα για τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι επειδή έχουν το μηχάνημα δεν πρέπει να φύγουν τα σπαρτικά. Ναι, ναι. Επαναλάβετε πώς, βεβαίως, επαναλάβετε, δεν είναι ιονιστής. Τι είναι αυτό το μηχάνημα που μας είπατε? Είναι ένα φίλτρο του αέρα, ναι, το οποίο απορροφά τον αέρα από το δωμάτιο, περνά από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα, κόβει τα σωματίδια και ο ενεργός άνθρακας κόβει τις μυρωδιές. Μάλιστα. Θα τα βρείτε από 90-100 ευρώ μέχρι και 300-400. Εξαρτάται από την απόσταση που καλύψει, φαντάζομαι. Εξαρτάται από την απόσταση που θέλεις να καλύψεις, έτσι δεν είναι? Έτσι πάει αυτό. Ναι, εξαρτάται από το πόσο πολύ αέρα περνά ανά λεπτό για να τον καθαρίσει. Έχουν τα λεγόμενα HEPA filters μέσα και ξεκινά, είναι και αθόρυβο. Εγώ έχω δύο στο σπίτι τέτοια. Μάλιστα. Μένετε κι εσείς κοντά στο δάλι? Δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι. Όχι, αλλά μένω σε μια γειτονιά που όταν γίνει απόγευμα και ξεκινήσουν τα τζάκια, δεν μπορείς να βγεις έξω. Μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε κι άλλα. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, και μπορείτε να τα δείτε και από το σύστημα του της υπηρεσίας επιθεωρήσεις εργασίας, το Air Quality Cyprus, που βάλεις το app πάνω στο κινητό. Σωστά, έχετε και δίκιο. Και βλέπεις πόσο χάλια είναι ο αέρας. Μπορεί και 2 και 3 φορές πάνω από τη ρύπαση την επιτρεπόμενη. Έχετε δίκιο. Τότε που ήταν η σκόνη η πολύ, μπαίναμε όλοι μέσα στο Air Quality να δούμε τι χρώμα είναι η κάθε επαρχία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εμείς κύριε Θεοπέμπτου, εδώ το έχουμε κάθε βράδυ, ναι. Α, κατάλαβα. Υπομονή, κύριε Θεοπέμπτου, και αφήστε τα μηχανήματα να κάνουν τη δουλειά μέχρι να βγει ο χειμώνας. Τι να σας πω. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλες.